Σε φάση αξιολόγηση είναι επισήμως ακόμα ο Ισραηλινό στρατός αναφορικά με τι ζημιές που προκλήθηκαν από την εκτεταμένη επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους το βράδυ της Τρίτης. Αν και έχει ζητηθεί από τους πολίτες να τηρηθεί η σιγεία σειρμάτου και να μην ανεβαίνουν στα social media εικόνες από σημεία που επλήγησαν, οι Ισραηλινοί εθεάθησαν να βγάζουν φωτογραφίες και να σκαρφαλώνουν ανάμεσα στα συντρίμια Ιρανικών πυράβλων που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ με την υποστήριξη του στρατού των Πολιτειών. Η Ταχεράνη ισχυρίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυράβλων τη έπληξαν του στόχου του στο Ισραήλ. Το τελευταίο, όπω και οι Ηνωμένε Πολιτείε, χαρακτήρισαν την επίθεση αναποτελεσματική. Αν και οι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ αναγνώρισαν ότι οι ορισμένοι από του πυράβλου έπληξαν Ισραηλινέ αεροπορικέ βάσει. Δορυφορικέ εικόνε δείχνουν ζημιέ στην αεροπορική βάση Νεβατίμ στο Νότιο Ισραήλ, όπου φυλάσσονται τα πιο προηγμένα αεροσκάφη τη Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπο τη τελευταία ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία αρνητική επίπτωση στην λειτουργία τη. Πάντω, γεγονό είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί ούτε θάνατοι ούτε σοβαροί τραυματισμοί ω αποτέλεσμα τη επίθεση του Ιράν.